Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να έχουμε μια πρώτη συνάντηση, εγώ και αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος, μαζί με τον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ, τον κύριο Στιουαρτς. Ανταλλάξαμε απόψεις γύρω από το κυπριακό πρόβλημα. Περισσότερο ήθελα να ακούσει τις απόψεις και τις θέσεις της ΕΔΕΚ για το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε την επίλυση του Κυπριακού και ποια ενδεχομένως να είναι η τακτική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Από την πλευρά μας έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν προσδοκούμε ότι η επανάληψη της ίδιας διαδικασίας, την οποία ακολουθούμε εδώ και 46 χρόνια, ότι μπορεί σήμερα να αποδώσει. Γι' αυτόν ακριβώς και θέσαμε υπόψη του ότι για την ΕΔΕΚ το πιο σημαντικό είναι στη βάση σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του ΟΕΕ θα πρέπει να συγκληθεί μια διεθνής διάσκεψη για το Κυπριακό για να συζητήσει κατά προτεραιότητα τη διεθνή πτυχή, δηλαδή την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, την επιστροφή των υπήκων, την επιστροφή των προσφύγων σε συνθήκες ασφάλειας της περιουσίας τους και την κατάργηση των εγγύησεων. Και αν και εφόσον αυτό επιτευχθεί, τότε είναι πολύ εύκολα Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι να συζητήσουμε για το πώς θα διαμορφώσουμε το εσωτερικό καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στη βάση του ότι θα είμαστε ένας λαός, έναν κράτος, με πλήρη κατοχύρωση του ευρωπαϊκού γεχτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια και με διασφάλιση των πολιτικών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από θρησκευτική ή εθνική προέλευση. Και αυτή η λύση είναι η μόνη η οποία εγγυάται και τη βιωσιμότητα αλλά και τη λειτουργικότητα. Έχω μια μικρή ερώτηση. Συζητηθήκε καθόλου το θέμα του ειδικού απεσταλμένου, γιατί ως γνωστό προσκρούει σε κάποιες αντιδράσεις της τουρκοκυπριακής πλευράς. Θέσατε καθόλου το ζήτημα? Όχι. Από την πλευρά τη δική μας δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα.